Πάμε να κλείσουμε εντάχει 2-3 λεπτάκια με Πάρη Τσελεπίδη, να πιάσουμε και τα στοιχηματικά και αν έχει κάτι επικαιρότητα και αυτός κάτω από Αθήνα, γιατί έχουμε και τελικό Super Cup, Πάρη μου. Τι γίνεται? Πολύ καλησπέρα σου Νίκο μου, χαίρομαι, είμαι πάρα πολύ καλά, εύχομαι και εσύ. Πραγματικά έχουμε το τελικό του Super Cup σήμερα ανάμεσα στην Real Madrid και την Άντρα Φραγκούρτης στις 10 η ώρα σε ένα παιχνίδι όπου αναμετρώνεται η κάτοχος του Champions League με την κάτοχο του Europa League. Μάλιστα η Άιντραχτ, η οποία προέρχεται από την Εξάρα, την οποία γνώρισε από την Bayern Μονάχου στην πρεμιέρα ουσιαστικά της Bundesliga, με τους Βαβαρούς να δείχνει να μην επηρεάζονται από την απουσία του Λεβαντόφσκι και να βρίσκουν δίκαια. Η εθνική μας ομάδα χθες σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, σε ένα κατάμεστο ουσιαστικά κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κέρδισε την Ισπανία 86-70 με 3 πολύ καλά δεκάλεπτα και ένα δεκάλεπτο συμπερασμάτων για τον Δημήτρη Τούδη όσον αφορά την κατάσταση καλαθοσφαιριστών εν όψη και τη διαμόρφωση της τελικής αποστολής για το Ευρωμπάσκετ. Οκληρώθηκε το τουρνά φλόγα με ένα πολύ δυνατό και από πλευράς νεύρων τελικό ανάμεσα στον Βόλο και τον Όφη με σκορ 2-1 για τον Βόλο, νωρίτερα 2-2 και κρίθηκε στα πέναλτι το παιχνίδι του Παζιέννα με τον Αστέρα Τρίπολης που το έδωσα άσο στη διάρκεια της θεσμής ημέρας, αλλά με προβλημάτισε και από ο Αστέρας παρά το γεγονός ότι έβγαλε αντίδραση κόντρα στον Πας Γιάννενα. Ο Βόλος, ο οποίος έχει μπροστά του νέο δυνατό για αυτόν φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες από την πρώτη στιγμή της μεταξύ τους επικοινωνίας. Και η ΑΕΚ, παρά τα πάντα οποία έχει να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει στο μπάσκετ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέλνιεξ, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και την παρουσία του ενδιαμέσου στην Ευρωλίγκα με την φανέλα της Ζαλγκίρης του Κάουνας. Ουσιαστικά, στο κλείσιμο να δώσουμε κιόλας, περιμένοντας γκολ και θέαμα, σε αυτό εδώ το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στις 10 Αυγούστου από την Ρεάλ και την Άιντραχτ Φραγκφούρτης στον διπλασιασμό. Εχθές μας δικαίωσε ο Απόλλωνας Λεμεσού. Η ομάδα του Σούκινεν μπορεί να έχασε με 2-0 η Μακάμπι Χάιφα, ωστόσο με την τεσσάρα στο πρώτο παιχνίδι πέρασε στον επόμενο γύρο. Θα δούμε πολλά περισσότερα όσον αφορά και για τις ελληνικές ομάδες στην διάρκεια της βριανής ημέρας και τις αποδόσεις που υπάρχουν για τα τρία αυτά παιχνίδια του Άρη, του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Goal goal και over 2,5 λοιπόν για το παιχνίδι της Ανδρίτης με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σε μια απόδοση που είναι λίγο πάνω από τον διπλασιασμό. Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Καλή συνέχεια. Χάρηκα που σας ευχαριστώ.